το πρώτο μου παιχνίδι θυμάμαι ότι ήταν μια συγκυρία ορισμένων πραγμάτων, μια τιμωρία του ΠΑΟΚ, μια τιμωρία κάποιων παιχτών. Και το ντεπούτο μου ήταν 22 Δεκεμβρίου του 1963. Το 1963 εναντίον του Εθνικού Πειραιός στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί έκανα τον ντεπούτο μου εγώ πρώτη φορά και μετά ακολούθησαν 3-4 παίχτες από την εφηβική και από την β' ομάδα. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία στα 17 μου χρόνια να ξεκινήσω 17 χρονών και 22 ημερών. 23 Ενδεκάτου γεννημένος του 46, 22 Δεκεμβρίου του 63 έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Ήτανε, η ζωή μου ξεκίνησε το 58, ακόμα στα θεμέλια του γηπέδου της Τούμπας. Όταν ήρθα πρώτη φορά, με δοκίμασε ο τότε προπονητής Βίλι, που είχε βγάλει πάρα πολλά ταλέντα. Με δοκίμασε, υπέγραψα το δελτίο, ακόμα στα θεμέλια του ΠΑΟΚ. Άρα είχα την εμπειρία από τον κόσμο και από τους αγωνιστικούς χώρους, γιατί ακολούθησε από το 58, το 59 που έγινε το γήπεδο, που τα εγγένεια στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήμουν τα λεγόμενα σήμερα ball boys. Τότε φορούσα μια φανέλα που, όχι ένα φανελάκι που ήταν το ούζο 12 το διαφημιστικό και κυνηγούσαμε φυσικά τη μία μπάλα που υπήρχε τότε στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν υπήρχε αν οι μπάλες οι πολλές τότε εκείνα τα χρόνια. Μία-δύο μπάλες αν υπήρχαν και κυνηγούσαμε τις μπάλες και τις επιστρέφουμε στο γήπεδο. Στο τελευταίο μου παιχνίδι θυμάμαι ότι είχα βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου γιατί ήμουν ήδη 37-38 και κάνω όλη την προετοιμασία. Παίζω μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Όλες βλέπεις τις σημαντικές ημερομηνίες γύρω 22-23. Δεν αισθάνομαι αυτό που μπορώ να δώσω στον κόσμο και ιδιαίτερα επειδή ήμουν εγωιστής μέσα σε εισαγωγικά, να σταματήσω χωρίς να μου πει ο κόσμος «Κούδα γέρασες, φύγε από το γήπεδο». Και πηγαίνω, συζητώ με τον προπονητή μου και του λέω «Όποτε με χρειάζεσαι, μπορώ τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, μισή ώρα, όποτε με χρειάζεσαι, μπορείς να με χρησιμοποιείς, αρκεί να μου το λες». Και ιδιαίτερα λέω να μην είναι από την αρχή και βγαίνω μετά. Να με βάζεις και ας τελειώνει το παιχνίδι. Έτσι σταμάτησα στις 22 Φεβρουαρίου του 1984. Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παιχνίδι και να ξεχωρίσω από τόσα. Υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια, μεγάλα και ιδιαίτερα, ας μην μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα που αλλά με ομάδες όπως η Μπάγερν, όπως η Μπαρτσελόνα, όπως η Σεβίλη, όπως η Μίλαν, που παίζαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκείνα πραγματικά έβλεπες τη διαφορετικότητα και τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ξένων ομάδων. Ήταν μεγαλείο να αργωνίζεσαι σε ένα Nou Camp, σε ένα San Siro, δηλαδή ή στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου, που φέρναμε και καλά, τις περισσότερες φορές φέρναμε και καλά αποτελέσματα. Αυτό που θυμάμαι και είχα βάλει στόχο για να υλοποιήσω ένα δικό μου όνειρο, αλλά και ένα όνειρο των φιλάθλων εκείνη την εποχή, ήταν το πρώτο τρόπαιο που σηκώσαμε μέσα στο Καραϊσκάκι, με τον Παναθηναϊκό. Συνήθως η τελική γινόταν στα γήπεδα του Λοκαλοπεδίου. Και στο Καραϊσκάκι μέσα με δύο γκολ δικά μου πήραμε το πρώτο τρόπαιο, το πρώτο κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Εκείνη ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική στιγμή και για μένα, αλλά και για τον κόσμο, έτσι πως δέχτηκε τον πρώτο τίτλο. Γιατί διψούσε ο κόσμος για ένα τίτλο. Είχαμε καλή ομάδα, επί αρκετά χρόνια παλεύαμε με το κατεστημένο και καταφέραμε το 72 να πάρουμε το πρώτο τρόπαιο. Όταν ακούω το όνομα ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να περιγράψω, παρόλο ότι είναι πλούσια ελληνική γλώσσα, όλα αυτά τα συναισθήματα που
έχω μέσα στην καρδιά μου σε αυτά τα χρόνια που είμαι στον ΠΑΟΚ. Ειλικρινά, σκεφτόμενος τα παιδικά χρόνια που ακόμα έξω από το γήπεδο όταν γινόταν, ήταν τα τόλτα, τα προσφυγικά, όλος αυτός ο κόσμος διψούσε και ήτανε ΠΑΟΚ και ξερό ψωμί για να βάζει το λιθαράκι στο γήπεδο και όλον αυτόν τον κόσμο, σε όλα αυτά τα χρόνια που πηρέτησα τον ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικά αλλά και ακόμα που είμαι κοντά, νιώθω αυτή την αγάπη και αυτόν τον πόθο όλου του κόσμου που ακολουθεί τόσα χρόνια τον ΠΑΟΚ. Αν έπαιζα ποδόσφαιρο σήμερα, ίσως δεν ξέρω τις συνθήκες που επικρατούν, γιατί βλέπετε ότι σαν χαρακτήρας ήμουνα αυτός ο άνθρωπος που δεν με κυρίευσε ποτέ το χρήμα. Σήμερα ακούω πολύ χρήμα και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντισταθώ σε αυτόν τον πειρασμό. Ειλικρινά μιλάω, αλλά το ταλέντο και έτσι πως είχα γαλουχηθεί από την προηγούμενη γενιά και με τις γενιές που έπαιξα ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω ότι θα χαλάξει. Θα ήμουν ο ίδιος. Θα προσπαθούσα ίσως να βελτιώσω πάρα πολλά πράγματα, όπως όταν ήρθε ένας μεγάλος τεχνικός, ο Γκιούλα ο Λόραντ. Είπα, γιατί αυτός ο άνθρωπος να έρθει τόσο αργότερα στη ζωή μου και δεν ήρθε στην ποδοσφαιρική, εννοώ, και δεν ήρθε, ας πούμε, στα 20, στα 22 μου χρόνια. Και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να σε μεταδώσει και να σε εξελίξει ακόμα πιο περισσότερο το ταλέντο, αυτό το οποιοδήποτε ταλέντο είχες.